Και πού πάμε? Θα πάμε τώρα στο Ατσαλένιο. Εκεί μας περιμένει ο καλός φίλος και ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου εδώ και πολλά χρόνια που κάνει πολύ καλή δουλειά με τα μικρά παιδιά, ο Νίκος ο Μακράκης. Για να μιλήσουμε, γιατί έκανε την έκπληξη ο ΠΟΑ, μπορούμε να το πούμε, ευχάριστη έκπληξη, και ανακοίνωσε χθες, προχθές μάλλον το βράδυ, ότι δημιουργεί γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου. Μάλιστα, έχουμε εδώ και ενδιαφερόμενες. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Νίκος ο Μακράκης τους όρους. Δηλώνω παρούσα. Ναι, έχουμε εδώ μία συνάδελφο που θέλει από ποδόσφαιρο μέχρι τέννις να παίξει. Ναι, έχει πιάσει όλα τα αθλήματα οι ενδιαφερόμενοι. Δεν ξέρω το ηλικιακό όριο να με πιάνει, βέβαια, αν υπάρχει. Ναι. Δεν θα σχολιάσουμε κάτι, Γιώργο, εμείς. Δεν θα σχολιάσουμε κάτι. Θα ρωτήσω τον Νίκο ευθύς αμέσως αν για δημοσιογράφους κάνουμε μια εξαίρεση και μπορούμε και μεγαλύτερες ηλικίες να πάρουμε Νίκο Μακράκη ή ισχύει αυστηρά το μέχρι 14. Ετών. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση αυτή. Είναι κάτι ευχάριστο για εμάς. Μόνο αν γίνεται να ακούμε λίγο καλύτερα τον Νίκο. Ναι. Ακούγομαι τώρα? Ναι. Ωραία, ωραία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή αυτή για την ομάδα μας που ανακοινώσαμε την έναρξη των εγγραφών για κορίτσια που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα. Θέλαμε κι εμείς, βλέποντας μια σημαντική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα μας, να συμβάλλουν και μέσα τη μεριά μας σε αυτό. Είμαστε μια ακαδημία που συνεχώς θέλει να αναπτύσσεται, να δημιουργεί κάτι καινούριο, και είπαμε φέτος να δοκιμάσουμε το γυναικείο τμήμα στην ακαδημία. Με την συνεργασία βέβαια και των κοριτσιών από τον Όφη, την Νικόλη Μπάσκα και την Νάσια Πέιου, δύο σημαντικές αθλήτριες του γενικού ποδοσφαίρου, και πιστεύουμε να πάνε όλα καλά. Τώρα για εσάς, αν υπάρχουν ενδιαφερόμενες, μπορούμε να κάνουμε ένα τμήμα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι πολύ μεγαλύτερες, αλλά μεγαλύτερες. Όχι πολύ μεγαλύτερες. Ευχαριστούμε, κύριε Μακράκη, ευχαριστούμε. Οπότε, κύριε Μακράκη, καταλάβατε ποια είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη εδώ. Σας αρέσει ο αθλητισμός. Η αλήθεια είναι πάντως, για να μιλήσουμε έτσι πέρα από το χιούμορ, ότι στο Ατσαλένιο, εγώ αυτό που θυμάμαι από μικρός, γιατί κοντά μεγάλωσα, υπήρχαν πάντα κορίτσια που τους άρεσε να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήδη εμείς έχουμε κορίτσια στην Ακαδημία που μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο γκρουπ αποκλειστικά για κορίτσια και έπαιναν με τα γόρια της ηλικίας και έκαναν προπόνηση. Βλέποντας λοιπόν αυτό, ότι υπάρχει συμμετοχή, θέλαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για τα κορίτσια. Με ωραίο αυτό που ακούω. Πόσα κορίτσια περίπου, Νίκο Μακράκη, ήταν ήδη? Είναι κάθε χρόνο παιδιά, κορίτσια που έρχονται και γράφονται, 10, 12 κοριτσάκια. Οπότε θέλαμε λίγο να το διαχωρίσουμε αυτό, να κάνουμε προπόνηση μαζί και να έχει η Ακαδημία μας το δικό της τμήμα. Φαντάζομαι είναι και διαφορετικές οι ανάγκες και ίσως ότι έχει να κάνει με τη σωματοδομή σε σχέση με την προπόνηση ενός αγοριού, έτσι. Δηλαδή είναι άλλες οι ανάγκες. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι από παλιά, όταν ακόμα ήταν στα Σπάργανα το γυναικείο ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο, που έβαζαν κάποιοι προπονητές, γινόταν αυτό σε μικρές ηλικίες πάντα, κορίτσια μαζί με αγόρια, και τα κορίτσια τα πήγαιναν και πολύ καλά, θυμάμαι. Μιλάμε πάντα για μέχρι 12-14 ετών αυτές τις ηλικίες. Έτσι δεν είναι, Νίκο Μακράκη? Ναι, έτσι είναι. Ένα κορίτσι για να πάρει μια απόφαση να έρθει στο γήπεδο που ξέρει ότι θα συναντήσει κυρίως αγόρια, πάει να πει ότι είναι μια απόφαση που την έχει σκεφτεί και πάει να πει ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο. Οπότε πιστεύω έρχονται αποφασισμένες ήδη εδώ. Πραγματικά. Και να μου επιτρέψεις να κλείσω, ξέρω πως έχεις και ρίζες από τη μητέρα σου, οπότε δεν θα μπορούσε να ξεχάσει και χθες είχαμε την επέτειο από τη γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Ο ΠΟΑ έχει τις ρίζες από τις αλυσμόνητες πατρίδες και το δείχνει σε κάθε τέτοια επέτειο, ο Νίκο. Όντως, η διοίκηση της ομάδας είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη με αυτό το θέμα. Όποτε χρειαστεί, όποτε θεωρεί ότι πρέπει να κάνει κάτι, το κάνει. Και θα το κάνουμε όποτε μας δίνει την ευκαιρία να θυμόμαστε όλοι τις ρίζες μας, αλλά και τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω και ειδικά τα παιδιά της Ακαδημίας, να ξέρουν σε ποιο χώρο έρχονται, σε ποια ομάδα. Και τι εκπροσωπεί ο σύλλογος. Βέβαια. Ακριβώς.
Νομίζω έτσι δεν θα μπορούσα να κρίσω και διαφορετικά. Έχω και εγώ την καταγωγή. Μπάμπη. Έχει και εσύ ρίζες από πατρίδες της οπότε... Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακράκη. Και καλή δύναμη για τη νέα σεζόν. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία. Γιώργο Μημίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.